πολύ σημαντικό. Ανέλπιστα νέα από το παρελθόν. Μα γνώρισα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Εξαιτίας σας έφυγε από το σπίτι το αγόρι μου. Όπως τότε με τον Ηλία που τον διώξατε την πρώτη στιγμή που σας πήγε κόντρα. Τα σχόλια για το παρελθόν κομμένα. Ή μήπως ξέχασες πόσο αδιάφορης είχε αφήσει εσένα τότε το συμβάν. Ο Φάνης μου είπε ότι είναι ανιψιός του Ηλία και ότι ο Ηλίας και ο Μάνος είναι η μοναδική γη της γιαγιάς σου. Πρέπει να βγάλουμε από τη μέση την ελπίδα. Τι πράγμα? Θα μου πεις τώρα τι έγινε ή θα με φάει περιέργεια? Δεν θα σε φάει περιέργεια, μη στεναχωριέσαι, γιατί πολύ σύντομα θα μάθεις. Δεν ανέχομαι φωνές εδώ μέσα. Ούτε σας κάλεσα. Δεν ήρθαμε για επίσκεψη, για το παιδί μας ανησυχήσαμε. Και αυτό τι σημαίνει, ότι μπορείτε να με προσβάλλετε, έτσι? Θα τα καταφέρεις. Είμαι σίγουρος. Μία είναι η λύση, να βγάλουμε την ελπίδα από τη μέση. Και αυτό πρέπει να το κάνεις εσύ. Ο λόγος που έφυγα ήταν γιατί απογοητεύτηκα. Και από σένα και από τη γιαγιά. Και δεν μου λέει απολύτως τίποτα να ζω πλέον με ανθρώπους τους οποίους δεν εκτιμώ. Άλλαξα, παπά. Όπως δεν μου αρέσει πια η Λίλιαν, έτσι δεν μου αρέσετε κι εσείς. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ενοχλεί κάτι που έγινε πριν χρόνια. Ναι, αλλά συνεχίζει να στιγματίζει τη ζωή όλων μας. Και κυρίως του θείου μου και της οικογένειάς του. Όχι, άσε μας εμάς. Εμείς μια χαρά τα καταφέρνουμε. Δεν έχουμε την ανάγκη κανενός. Σίγουρα. Σίγουρα. Σε πληγώνει όμως όταν η οικογένειά σου έχει διώξει. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν μπορούμε να σβήσουμε το παρελθόν. Δεν αλλάζει τίποτα τώρα. Φυσικά και αλλάζει. Δεν ξέρω τι να κάνω, πες μου. Τι σ' άπιασε τώρα? Καλά δεν τα πηγαίναμε? Δεν μπορώ να χαλαρώσω. Φρίκαρες με την ελπίδα? Εντελώς. Μου φαίνεται σαν εφιάλτης. Η γιαγιά μου στη φυλακή και εγώ στο φτωχό σπίτι του Ηλία να κάνω παρέα με τη Βάσο. Μην ανησυχείς. Η Κάτια θα τους βουλώσει το στόμα με τα φράγκα της και εσύ θα τους βλέπεις αραιά και πού. Ναι. Έχω δικαιολογίες για να τους αποφεύγω. Τη δουλειά, τη σχολή. Έχεις και ζώρικο γκόμενο. Δεν θα έχεις χρόνο για αυτούς. Άρα τι κάνω? Μιλάω στην Κάτια. Βλέποντας και κάνοντας. Δεν καταλαβαίνω γιατί σαλτάρεις έτσι. Σοβαρά. Εδώ παίζει τη ζωή μου, το μέλλον μου. Και τα δύο τα δανείστηκες την ελπίδα. Άρα τι είχες, τι έχασες? Σταμάτα να μου το λες αυτό, μου τις πάει. Όταν πήρες τις αποφάσεις σου, ήξερες το ρίσκο, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά τώρα πάνε να γκρεμιστούν όλα και δεν ξέρω τι να κάνω. Εσύ είσαι η πιο έξυπνη. Τους παίζεις όλους τα δάχτυλά σου. Καλά το πας. Είσαι φτιαγμένη για πολύ μεγάλη ζωή. Πες μου κι άλλα. Με τρελαίνεις. Εάν ζητήσεις συγγνώμη, κάνεις μια αρχή. Και κερδίζεις ξανά το σεβασμό μου, αν φυσικά σε ενδιαφέρει αυτό. Όχι, άσε τον πατέρα σου, αγόρι μου. Δεν χρειάζεται να μου ζητήσεις συγγνώμη. Φυσικά και χρειάζεται για το κακό που σου έκανε. Εγώ πάντως περιμένω να την ακούσω από το στόμα του. Φαίνεται ότι ο πατέρας σου δεν είναι έτοιμος ακόμα για κάτι τέτοιο. Πότε δηλαδή? Είσαστε χώρια τόσα χρόνια, τι περιμένετε? Θα το κάνει όταν νιώσει έτοιμος εκείνος. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι τόσο τρομερό να παραταχθεί ότι σε αδίκησε. Θα κάνει καλό και στον ίδιο. Μάνο. Πρόσεξε, μη σου ξεφύγει κάτι που δεν πρέπει. Αφού σε βλέπω, είσαι έτοιμος. Πίστεψέ με, είναι ο μοναδικός τρόπος για να τα ξαναβρούμε σαν οικογένεια. Όλοι μας. Αρκετά σας αναστατώσαμε. Πάμε, Έλληνα. Καληνύχτα. Σε ευχαριστώ που πήγες να καθαρίσεις, ανεψιέ. Είσαι λεβέντης. Εντάξει, μέτρο θουλεράκι, το έχω ξαναδεί. Νικολάκη, θα ξαναγευτείς με το τσεκούρι. Καλά, εννοείται, έχει να πέσει αίμα σήμερα. Τι μου θα πες? Όταν τελειώσει, πες μου. Μα θα χάσει το καλύτερο, σου λέω. Δεν μπορώ να βλέπω άλλο. Παιδάκι μου, το αίμα είναι τρίκ. Ντοματοπαλτές, σαν αυτό που βάζουμε σάλτσες. Δεν πάβει να είναι το ίδιο τρομακτικό. Έλα, να σου πω. Του πετσόκοψε, δεν έχει άλλο. Μπορείς να κοιτάξεις. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Βλέπω όλα αυτήν την επειδή αρέσει σας τους δύο. Δεν καταλαβαίνω πώς μας βγήκε τόσο ευαίσθητη εσύ. Έλατε, κι εγώ σε περίμενα για πιο πολύ τσαμπουκά.
Δεν μπορώ τα θρίλε. Μου σηκώνει τριχακάγγελο. Μου αρέσει πολύ αυτή η βόλτα που κάνω. Και εμένα. Ξέρεις κάτι. Σήμερα έχω την ίδια αίσθηση όπως τότε που πρωτοφιληθήκαμε στη βροχή. Τελικά σ' αρέσουν πολύ οι ρομαντικές βολτίτσες. Εννοείς ένα καθόλου. Τότε γιατί με έφερες εδώ? Για να επανορθώσω. Όλο το βράδυ σε ζάλισα με τα προβλήματά μου. Αγάπη μου, ήθελα και το έκανα. Και ελπίζω να σε βοήθησα λίγο. Πολύ. Όσο περνάει ο καιρό, σε αισθάνομαι πιο κοντά μου. Νιώθω τη σχέση μας να γίνεται πιο ουσιαστική. Και με το θέμα της δουλειάς μου βοήθησες πάρα πολύ. Σε πείραξα τελικά πολύ, ε? Περισσότερο με πείραξε που έδειξα ανευθυνότητα. Στέφανε, τα είπαμε και μέσα αυτά. Είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη. Δεν στεκόμαστε όμως εκεί, κοιτάμε μπροστά. Το ξέρεις ότι με βοηθάς πάρα πολύ. Επιτέλους, Παναγία μου, επιτέλους. Γιατί τόσο καιρό τον είχες πάρει εσύ αυτόν τον ρόλο εργολαβία. Είμαι τόσο τυχερός που σε γνώρισα. Κι εγώ. Και θα είμαι μαζί σου και στα καλά και στα άσχημα. Είναι τόσο ψεύτικο που ούτε ένα παιδάκι δεν θα τρόμαζε. Πες μου τουλάχιστον ότι το χειρότερο πέρασε. Αφού έχεις εμένα, βρε μωρό μου, διπλατή φοβασέλα. Όλα τελείωσαν, δεν έχει τίποτα άλλο. Αλήθεια σου λέμε, ε? Δεν μου κάνει πλακά, ε? Φυσικά και όχι. Σοβαρά μιλάει ο άνθρωπος. Θα βάλω το χέρι όταν είναι, άμα βγει τίποτα έτσι. Δεν κάνω έτσι. Κοίτα. Αυτό είναι χειρότερο από κινέζικο μαρτύριο. Βιτσιάρα μου, εσύ τι έπατε. Να σας πω κάτι. Ήταν καλύτερα όταν εσείς είδε δεν τα πηγαίνετε καλά. Τι λες τώρα, βρε μωρό μου? Αυτό που βλέπω. Τώρα έχετε κάνει κόμμα και γελάτε εις βάρος μου. Καλά. Πού να δει και την εκδίκηση του Χασάπη, έτσι. Θα πάθει σοκ. Δεν το συζητώ. Αυτό είναι από τα κλασικά του είδους. Εργάρα. Και Όσκαρ, έτσι. Κοίτα. Μερικές φορές δεν μπορώ να καταλάβω τι με έπιασε εκεί. Ένιωσα αυτό το αίσθημα ζήλιας. Τώρα όμως ξέρω ότι έκανα λάθος. Κι εγώ ένιωθα αμφιβολία στην αρχή. Τώρα όμως ξέρω. Ξέρω ότι είσαι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορώ να εμπιστευτώ. Τόσο καιρό είχα την ξένια. Τώρα πιο όμως δεν την αισθάνομαι, έτσι. Γι' αυτό είσαι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορώ να ανοίξω την καρδιά μου. Εσύ. Πάντως βρε το ριντάκι μου, μια πλακίτσα κάναμε έτσι για να περάσει πιο ευχάριστα η ώρα. Γιατί το πήρες τόσο σοβαρά? Μπα, και τι λέει, βγάζω γέλιο. Α, πάρα πολύ. Ειδικά όταν έκλεινες τα μάτια σου, μου θύμισες εκείνα τα πιθηκάκια που λένε δεν βλέπουν, δεν ακούνε, δεν μιλάνε. Όχι και πιθηκάκι δικέ μου, χαιρετήσω. Όχι, όχι, πιθηκάκι, πιθηκάκι. Αφού έτσι σε λέγαμε μικρή, δεν το θυμάσαι? Όχι. Και γιατί παρακαλώ, σκαρφάλωνα στα δέντρα? Όχι, αγάπη μου, σε φωνάζαμε έτσι επειδή είχες χνούδι από την κορφή μέχρι τα νύχια. Πάντως βρε, Νικόλα μου, ναι. Δεν το ήξερες και έπεσες μέσα, Διάννα, μπράβο. Μαμά δεν νόμιζε ότι τον ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα τον Νικόλα. Όχι, όχι. Πάντως εμένα μου κάνει εντύπωση ότι τώρα η Ντορίτα δεν έχει καθόλου τρίτης πάνω τους. Εκτός από το μπλουζάκι με το πιθηκάκι. Δεν έχει τρίχες γιατί εγώ από μικρή την πήγαινα για αποτρίχωση. Όχι, έτσι θα την άφηνα. Η Ντορίτα, αγάπη μου, έχει μοιάσει τον πατέρα της. Αυτός είχε τρίχα μέχρι και στην πλάτη. Χάλια. Μαμά. Πιο πολύ απ' όλα, Νικόλα μου, μας πέδεψε εκείνο το ρημάδι το μουστάκι. Ξέρεις πώς έχω δώσει εγώ στη φωτόλυση? Με την ακούς τι λέει. Λίγο χλουδάκι είχα στην καμπίτσα και πήγαμε και το βγάλαμε. Πάντως, μωρό μου, να σου πω κάτι και με μουσί. Πάλι κουκλάρα θα σου να. Πάντως, Νικόλα μου, έχεις πολύ πλάκα. Σ' είχα παρεξηγήσει. Πεθερούλα μου, εσύ. Ωραία. Αφού τα βρήκατε οι δυο σας, γελάστε όσο θέλετε εις βάρος μου. Εγώ πάω στο δωμάτιό μου. Συγγνώμη, αλλά δεν θέλαμε να σε προσβάλλουμε. Το κάνατε όμως. Έλα, βρε τώρα, ήταν μια πλακίτσα γάναμε τώρα. Πώς κάνεις έτσι? Μου τις πάτε και οι δύο. Εντάξει, καληνύχτα. Αν είχες πει ένα συγγνώμη στον Ηλία, τώρα το θέμα θα είχε λήξει. Ο Φάνης έτοιμος ήταν να έρθει μαζί μας. Τι θες τώρα, μου ζητάς και τα ρέστα? Φυσικά. Θα το έλεγες και θα ξεμπερδεύαμε. Σιγά το πράγμα. Γιατί δεν το έκανες? Πολύ θα το ήθελα, αλλά δεν μου βγήκε. Το παιδί μια ευκαιρία έψαχνε για να φύγει από εκεί. Και σου είπε τη φράση κλειδί. Ζήτα συγγνώμη. Αλλά σε βέβαια ξέχασα. Έχεις και έναν εγωισμό. Τον οποίο έπρεπε να βάλεις στην άκρη και να φέρεις πίσω το γιο μας. Γιατί θες να μου σπάσεις τα νεύρα τώρα, μπορείς να μου πεις? Πήγαμε να πάρουμε πίσω το Φάνη, ναι ή όχι? Ναι, αλλά μην ρίχνεις όλο το βάρος σε μένα. Ας μην είχε και αυτός τέτοια απέτηση. Εσύ έκανες πίσω. Εσύ φταίς. Μάλλον δεν καταφέρατε να πείσετε τον εγγονό μου να γυρίσει.
κρίμα. Φτάσαμε κιόλας. Φτάσαμε. Καλά, χάθηκε να είναι 3-4 χιλιόμετρα από πάνω. Ξέρεις τι θα ήθελα τώρα? Να περνούσαμε αυτή την πόρτα και να πηγαίναμε και ήμασταν καλιά. Α, όχι, μην το λες. Μην το λες αυτό. Εμένα μου αρέσει πολύ που με φέρνεις εδώ, με αφήνεις σπίτι και μετά φεύγεις. Τελικά είσαι πάρα πολύ καλή. Θες να με βασανίζεις. Κι εγώ. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Θα με σκέφτεσαι? Συνέχεια. Κι εγώ. Η γυναίκα σου λέει ότι εσύ φταίς. Τι δεν έκανες πάλι σωστά, Μάνο? Ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω ποια τις αντιδράσεις του. Πνίγεται σε μια κουταλιά νερό. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μη βιάζεστε να με καταδικάσετε. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Πάει να πάρω ένα παυσίπονο. Λοιπόν, θα μου πεις τι ακριβώς έγινε? Με τα μισόλογα δεν βγάζω άκρη. Γιατί δεν γυρίσατε μαζί με το Φάνη? Γιατί μου έβαλε έναν όρο. Να ζητήσω πρώτα συγγνώμη από τον Ηλία. Δεν πιστεύω να το έκανες. Όχι. Αν και ήμουνα στο τσακ. Αλλά εγώ δηλώς δεν τόλμησα να ξεστομίσω ούτε μια λέξη. Έβαλα την ουρά στα σκέλια και έφυγα. Ευτυχώς. Γλιτώσαμε τα χειρότερα. Χειρότερο πράγμα από το να βλέπεις το γιο σου να σε κοιτάζει σε σκουπίδι δεν υπάρχει. Το χειρίστηκες πολύ σωστά. Δεν μπορούσες να κάνεις κι αλλιώς. Αυτή τη στιγμή, μέχρι που με μισεί, το είδα στο βλέμμα του. Αυτό το παιδί δεν έχει καθόλου μυαλό. Μήπως έχει τελικά? Και πολύ περισσότερο από εμάς. Όχι και να μας κάνει ό,τι θέλει ο Φάνης. Γιατί μητέρα, δίκιο δεν έχει. Με μια συγγνώμη θα ξανακέρδιζα και γιο και αδερφό. Προτίμησε όμως να στηρίξω εσένα. Ό,τι κάναμε, το κάναμε μαζί, Μάνο. Το ξεχνάς. Εσύ το σκέφτηκες και με παρέσυρες και εμένα. Τελικά δίκιο έχει ο Ηλίας. Είσαι πιο σκληρή γυναίκα του κόσμου. Ο Ηλίας έχει κάθε δικαίωμα να με κρίνει. Δουλεύει μέσα στις μουτζούρες και ζει σε ένα σπιτάκι. Παλεύει να τα βγάλει πέρα. Εσύ όμως απολαμβάνεις τα πάντα. Δίπλα σε αυτή την άκαρδη γυναίκα. Αυτό όμως δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Η ζωή αλλάζει τα πάντα, Μάνο. Όταν πέθανε ο πατέρας σου ήμουν λίγο πιο μεγάλη από όσο είναι τώρα ο Φάνης. Καλομαθημένη και ρομαντική. Έβλεπα τον κόσμο με μάτια αθώα. Αλλά προσγειώθηκα απότομο. Ξαφνικά έμεινα ολομόναχη με δύο παιδιά. Βουδυγμένη στα χρέη. Κατάλαβα ότι η ζωή δεν χαρίζεται σε κανένα. Και έπρεπε να επιβιώσουμε. Έτσι μπήκα στις επιχειρήσεις. Ξέρω τι πέρασες στην αρχή. Όχι, δεν ξέρεις. Είχα να παλέψω με θηρία. Τα κατάφερα όμως. Το κόστος μου ήταν πολύ μεγάλο. Άρχισα να σκληραίνω, έγινα καχύποπτη. Τους έβλεπα όλους σαν ενδυνάμει εχθρούς. Ακόμα και τους ίδιους μου τους συγγενείς, το ίδιο μου το αίμα. Έπαψα δηλαδή να ακούω την καρδιά μου. Έπρεπε. Συγγνώμη. Ήμουνα λίγο απότομος. Δεν σου το είπα από χτες. Να συμφωνείς, κανόνισε να πάει στην Ευθυμία η επιταγή με το μισθό της, μέχρι να αποδειχθεί ότι αυτή πήρε το κόσμο και τα χρήματα, να την πληρώνουμε κανονικά. Αμάνδρε, Ντορίτα μου, μέσα στα νεύρα είσαι σήμερα. Αναρωτιέμαι ως πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Έπρεπε να τους έβλεπες τι ωραία που περνάγανε οι δυο τους. Συγγνώμη, αυτό δεν ήθελες να τα βρούνε?
Έτσι νόμιζα. Αλλά όταν συνειδητοποίησα ότι έχουν γίνει κόμμα και γελάνε εις βάρος μου, τα πήρα κρανίο. Μόλις τα βρήκανε και υπερβάλλουνε, μην δίνει σημασία. Μην δίνω σημασία. Σου λέω, μια χαρά περνάγανε. Εγώ περίσευα. Να σου πω, μήπως γίνεσαι υπερβολική. Και στη φοβάμαι, μην γίνουμε σαν αυτά τα ζευγαράκια που ο ογκόμενος τη βρίσκει με τη μεθερά. Αυτό να δω. Μην το γελάς καθόλου. Και να τσακώνουμε με τη Μέρη και να πετάει για τον Νικόλας. Να δεις για πότε χωρίζω. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό, να μην ανησυχείς. Ή εκεί που θα μιλάω με τη Μέρη, τσόπου να μου τη σιγοντάρει ο Νικόλας. Αχ, άμα με δεις αλταρισμένη, γι' αυτό θα είναι. Μην ρωτήσω γιατί. Έρε βάσανα που έχει ο κόσμος. Το λες εσύ, που έχεις βρει τον Στέφανο. Ο Στέφανος δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Και ξένιασες. Αχ, μακάρι να είναι έτσι. Παλεύρα μου. Τι έχεις, ηλικιά μου, γιατί είσαι έτσι? Έγινε κάτι που δεν περίμενα να συμβεί. Σχετικά με τι, δεν καταλαβαίνω. Θυμάσαι την Ελπίδα, το ορφανοτροφείο. Έπιασε δουλειά στο σπίτι των γονιών μου. Τι λες τώρα? Το χειρότερο είναι ότι ανακάλυψε την αλήθεια. Ότι είμαι κόρη της Βάσος και του Ηλία. Δεν είναι δυνατόν. Πώς έγινε αυτό? Τις μίλησες? Δεν ξέρω πώς βρήκε την άκρη. Το θέμα είναι ότι τα ξέρει όλα. Μα εσύ δεν μου είπες ότι δεν ήξερε ότι είμαι η γιαγιά σου? Κι αυτή η μάνα μου, αντί να με απαντάρει, τόσο να έχει πάρει το φτιάρι και να μου σκάβει το λάκκο. Ποιος ξέρει τώρα πώς θα με βλέπει το μωράκι μου? Πώς? Σαν μαλλιαρό πιθηκάκι. Έτσι λέει με θυμάται, παιδί, η Μέρη. Εντάξει, χαριτωμένη θα ήσουν. Τι λες κι εσύ, είσαι τρελή? Χάθηκε να πει ψέματα ότι είχα βγει με σμπικίνι. Έπρεπε να πει ότι είχα την τριχακάγγελο. Δεν χαζώ. Ένιωσε άνετα, γι' αυτό το είπε. Και εσύ με το μέρος της είσαι, ε? Ντορίτα, άκου. Νιστάζω τόσο πολύ που δεν σε βλέπω μπροστά μου. Πήγαινε σιγά-σιγά, αντάντε. Νιστάζει εσύ τώρα, ε? Καλά, καληνύχτα. Εγώ δεν θα κοιμηθώ, ειδικά μετά το τρίλερ που είδα. Καλά, καληνύχτα. Ύπνο ελαφρύ. Έχει μάνα και μάλιστα τη Μέρη και μιλάει. Το άκουσα αυτό. Τι να πω εγώ, τι να πω. Για, σκούπες τα ματάκια σου. Συγγνώμη, δεν έπρεπε να σου πω ψέματα. Κρίμα και εσύ είχα για έξυπνη. Εσύ πήγες και τα ξεφούρνησες όλα στην πρώτη τυχαία. Είναι η μόνη φίλη που έχω, σαν αδερφή μου. Ένιωσα την ανάγκη να της πω την αλήθεια. Και το έκανα κάποια στιγμή που δεν με είχες ακόμα αποδεχτεί. Και δεν υπολόγισες τις συνέπειες? Όχι. Όλα έγιναν πριν τους ανακαλύψω. Δεν ήξερα καν αν ζούσαν ή πέθαναν. Τι να σου πω τώρα? Πώς τα φέρνει η μοίρα ή πώς τα φέρνει η βλακεία σου? Ξετίας σου κινδυνεύουμε να πάμε όλοι κατά διαόλου. Όχι, δεν θα τα αφήσω έτσι. Τι μπορείς να κάνεις? Σε λίγο θα αποκαλυφθούν όλα και τότε... Χαίρετε. Εγώ τα έκανα έτσι και εγώ θα σώσω την κατάσταση. Πώς? Χειρότερα δεν γίνεται. Βασίζομαι στο γεγονός ότι την Ελπίδα την έχω του χεριού μου. Αυτή η μικρή είναι πολύ επίμονη. Από αυτές που δεν το βάζουν κάτω εύκολα. Κι όμως, την έπεισα να μην αποκαλύψει τίποτα ακόμα στον Ηλία. Της είπα ότι θα χειριστώ εγώ καλύτερα την κατάσταση. Έτσι τουλάχιστον κερδίζουμε χρόνο. Και ποιο πράγμα? Για να βρούμε τι θα πούμε στους γονείς μου όταν τους συναντήσω στο μέλλον. Α, το έχεις σίγουρο αυτό εσύ? Αυτό θα γίνει ούτως ή άλλως. Εσύ δεν το είπες. Αυτή η συνάντηση δεν θα γίνει ποτέ. Σου απαγορεύω και να το σκεφτείς. Μα θέλουμε δεν θέλουμε, η Ελπίδα θα τους αποκαλύψει την αλήθεια. Γιατί να μην εμφανιστώ εγώ και να παίζω στην αγκαλιά τους? Δεν σε καταλαβαίνω, παιδί μου. Τι λες? Θα πω στους γονείς μου ότι τους αγαπάω. Που είναι και η αλήθεια. Αλλά ότι προτιμώ να μείνω με τη γιαγιά μου, που με χρειάζεται. Και νομίζεις θα το δεχτούν? Μια φορά το χάσαν το παιδί τους. Τώρα που θα σε ξαναβρούν, θα σε θέλουν κοντά τους. Ε, και εγώ θα τους ξεγλιστρήσω. Το θέμα είναι να πείσουμε την Ελπίδα. Να καταλάβει γιατί θέλω να μείνω μαζί σου. Άρα υπάρχει τρόπος να μην μιλήσει ποτέ αυτή? Ξέρω εγώ. Τι? Να εξαφανιστεί. Τι είναι αυτά που λες?
Ούτε καν διανοήθηκα να φτάσω μέχρι εκεί. Υπάρχουν και όρια. Δεν εννοούσα αυτό που φαντάστηκες. Να, έλεγα μήπως. Μήπως τη στείλουμε στη Γαλλία για παράδειγμα να σπουδάσει σεφ. Από πού και ως πού? Δεν βλέπω φως, έβλεξα άσχημα. Κάτι θα σκεφτούμε. Θα βρούμε έναν τρόπο να πείσουμε τους γονείς μου να σε συγχωρήσουν. Και μετά ούτε γάτα ούτε ζημιά. Πάντως το έχεις εύκολο το ψέμα εσύ. Μια φορά εξομολογήθηκα κι εγώ την αλήθεια και το είπες και μόνη σου. Έκανα μεγάλη βλακεία. As I'm being followed by a moon shadow. Δεν θέλω να σταματήσει ποτέ αυτό. Αλήθεια. Θέλω να είμαι εδώ, κοντά σου και να σου λέω συνέχεια πως αγαπώ. Πολύ. Κι εγώ σ' αγαπώ, μωρό μου. Αυτή είναι η μόνη λύση. Πάνω στη συγκίνησή τους που με βρήκαν, θα τους πείσω να σε συγχωρήσουν. Κι αν όχι, ποιος μου λέει ότι θα με σύρουν στα δικαστήρια? Θα τους ζητήσεις συγγνώμη. Θα τους ορκιστείς ότι μετάνιωσες. Κι αν δεν με πιστέψουν. Κακά τα ψέματα, ο Ηλίας θα με εκδικηθεί. Θα θέλει να πάρει το αίμα του πίσω. Ας τους το αποδείξεις τότε. Όχι μόνο ότι μετάνιωσες, αλλά ότι με αγαπάς πραγματικά. Τι είδους απόδειξη έχεις υπόψη σου? Τίποτα συγκεκριμένο. Αλλά εσύ όλο και κάτι θα σκεφτείς. Ξέρω τι σκέφτεσαι. Αλλά θέλεις να το προτείνω εγώ. Μήπως ας πούμε να σε συμπεριλάβω στη διαθήκη μου? Αν με κάνεις κληρονόμο σου, θα δουν ότι με αποδέχεσαι. Ότι θες να με βοηθήσεις. Τη βρήκες την ευκαιρία, έτσι? Δεν λέω ότι δεν θα βγω κερδισμένη. Αλλά το κάνω κυρίως για σένα. Σκέψου το, γιαγιά. Ρίξε μια ματιά. Είναι ένας κατάλογος με τους νέους προμηθευτές φαρμάκων που σκέφτομαι να προτείνω στη Μένη. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί πρέπει να τους αλλάξουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τους παλιούς? Ναι, αλλά ελπίζω σε κάτι καλύτερο με αυτή την αλλαγή. Συγγνώμη. Εδώ βλέπω εταιρείες παγκοσμίως άγνωστες. Θα βασιστούμε σε αυτές? Ναι, γιατί προσφέρουν και τις καλύτερες τιμές. Νόμιζα ότι αυτό που μετράει είναι η ποιότητα των φαρμάκων. Ξέρω πολύ καλά τι κάνω, Στέφανε. Τότε απορώ γιατί ζήτησες τη γνώμη μου. Καλημέρα, Ξενάκη. Στον ύπνο σου με έβλεπες? Πήρα να δω τι έγινε χτες. Μίλησε με τη γιαγιά σου? Ναι, και έπαθε την πλάκα της. Πού να στα λέω. Το φαντάστηκα. Δεν πειράζει, θα αρχίσει σιγά σιγά να συνηθίζεις την ιδέα. Ναι, σίγουρα. Οπότε είσαι ελεύθερη να συναντήσεις τους γονείς σου? Όχι, βέβαια. Δηλαδή. Ενώ όχι σήμερα. Μα καλά, τι έχεις πάθει? Είναι δυνατόν τόσα χρόνια λαχταρούσες αυτή τη στιγμή. Και τώρα που τους έχεις δίπλα, δεν θες να πας να τους δεις? Σου είπα, χρειάζομαι λίγο χρόνο. Δεν είμαι ακόμα έτοιμη. Ξένια μου, έχεις μπλοκάρει. Άλλο στη θέση σου, ξέρεις τι θα έκανε. Θα τρέχε να πάω να τους δει. Δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα. Πρέπει να βιαστώ, έχω να πάω στη δουλειά. Μόνο αυτό σε ενδιαφέρει, τίποτα άλλο. Μπα, σου φαίνεται παράξενο? Εντελώς. Η αντίδρασή σου δεν είναι καθόλου νορμάλ. Ούτε η δική σου. Σε έχει πιάσει παράνοια με το θέμα. Θέλεις να γίνει και μάλιστα εδώ και τώρα. Αν σε πιέζω, είναι για να σε ταρακουνήσω. Σε ευχαριστώ. Πρέπει να σε κλείσω τώρα, έχω να πάω στη δουλειά. Αυτό που σου λέω είναι το επίγον. Περισσότερο από όλα. Γιατί είσαι αρνητικός? Σου έδειξα τη λίστα γιατί ήθελα μια δεύτερη γνώμη. Δεν ήξερα ότι σε ενδιαφέρε τόσο. Για να στη ζητάω. Ωραία, λοιπόν, και εγώ σου λέω να προτιμήσεις εταιρείες δοκιμασμένες και με κύρος. Δεν παίζουμε με τα φάρμακα. Και σε καμία περίπτωση να μην σκεφτείς το κόστος. Γιατί όχι? Είναι καθοριστικός παράγοντας κι αυτός. Αφού την πεις την αποφάση σου, τι με ρωτάς? Ψώνεσαι φάρμακα από τα καλάθια. Έλα, κόφ την πλάκα.
Παρακάλα μόνο να μας πλασάρουν τίποτα παρτίδες λιγμένα, αυτό σου λέω μόνο. Μήπως για άλλο λόγο είσαι έτσι. Μήπως επειδή πήρα εγώ τη θέση του προϊσταμένου και όχι εσύ. Το ότι δεν συμφωνώ μαζί σου δεν σημαίνει κιόλας ότι σε ζηλεύω. Μη μου τη βγαίνεις τότε. Πού? Στην εξουσία που μόλις απέκτησες. Κύριε προϊστάμενε. Δεν φταίω εγώ αν έχασες τη θέση, Στέφανε. Έβαλες και εσύ το χεράκι σου. Ας μην κοιμώσουμε στην εφημερία. Άνοιξε μια συναντήση τους γονείς της, ήρθε η αρχή του τέλους. Θα την αχτούμε όλοι στον αέρα. Την κάνεις έτσι, μια πρόταση έκανε και τη σκέφτομαι. Μα εδώ δεν πρόκειται για προσφορά της εταιρείας. Εκεί μάλιστα είναι καλή και την παραδέχομαι. Ας αφήσει όμως τις πρωτοβουλίες γιατί θα μας κάψει. Ήδη πιστεύει ότι μπορεί να την κουμαντάρει αυτή τη μικρή λαντζέρισα. Θα την καθυστερήσει και μέχρι τότε βλέπουμε τι κάνουμε. Ναι, προσωρινά. Γιατί πιστεύω ότι η κατάσταση τίνει να γίνει ανεξέλεγκτη. Αφού το ξέρει κι άλλος, δεν θα αργήσει να σκάσει βόμβα. Αυτό πρέπει να προλάβουμε μια σωστή κίνηση. Και τι να κάνουμε δηλαδή, να δώσουμε τα χέρια. Ίσως είναι ευκαιρία να τα βρούμε σαν οικογένεια, να ξεχαστούν όλοι. Αυτό δεν γίνεται ούτε στα πιο τρελά σου όνειρα, μην την ακούς. Η αλήθεια είναι σκληρή. Ή την αποκαλύπτεις και ρισκάρεις, ή κλείνεις το στόμα και ζεις με το φόβο. Αν μαθευτεί το μυστικό μας, κάνω οριστικά το γιο μου. Τώρα ίσα ίσα που μου μιλάει. Αν μάθει και το άλλο, δεν θα θέλει ούτε να με ξέρει. Μα εκείνος δεν το ζήτησε, να παραδεχτούμε το λάθος μας. Μη φοβάσαι, είναι ο πρώτος που το μας συγχωρέσει. Και ο Ηλίας πώς θα αντιδράσει. Άτα πάλι. Ο ιτοπαθής Μάνος. Δεν σε μένα. Είδες ποτέ να σηκώνω τα χέρια ψηλά, θα το κάνω τώρα. Βάσο, έρχεσαι μια στιγμή. Τι θες, αγάπη μου? Να σου δείξω κάτι. Κάτσε δίπλα μου. Ωχ! Τι είναι αυτά? Αυτό είναι ένα λογιστικό βιβλίο. Ήρθε η ώρα να σε οργανώσω. Σε λίγο θα πρέπει να μπει στην εφορία. Τα κόβεις και αποδείξεις. Από αυτά που δεν καταλαβαίνω τίποτα, Γιατί δεν καταλαβαίνεις, τι. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Πρόσεξε. Εδώ πέρα λέει έξοδα. Λοιπόν, εδώ πέρα θα γράφεις τα προϊόντα που αγόρασες και πόσο σου κόστησαν. Και εδώ πέρα στα έσοδα θα λες πόσο τα πούλησες και τι λεφτά πήρες. Αυτό είναι. Και σε λίγο καιρό θα κόβεις και τιμολόγια. Τι με κοιτάς έτσι? Έλα, δεν με φώναξες τώρα, γι' αυτό πες μου. Εντάξει, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, σκέφτηκα και κάτι άλλο, η αλήθεια είναι αυτή. Έλεγα, μήπως ανοίγαμε ένα λογαριασμό για την Τόνια μας. Για τα έξοδα της εγκυμοσύνης. Μας έρθουν όλα μαζί βουνό. Ωραία ιδέα. Θα βάζεις ένα ποσό κάθε μήνα εσύ από τις παραγγελίες και εγώ ένα μέρος από τα κέρδη του συνεργείου. Τι λες? Μπράβο, Ηλία μου. Πολύ ωραία ιδέα. Να σου πω και το μυστικό μου. Όταν έμαθα για την εγκυμοσύνη της Τόνιας, κόντευα να πεθάνω. Αλλά τώρα δεν βλέπω την ώρα να γίνω γιαγιά. Κι εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Σε λίγους μήνες θα έχουμε το πρώτο μας εγγόνι. Ο Ηλίας παππούς. Απίστευτο. Πάντως η Ξένια πιστεύει ότι ο Ηλίας και η γυναίκα του θα με συγχωρέσουν. Τους ξέρει και το λέει. Όχι, τότε το συζητάμε. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα και προσπαθούμε να βρούμε τη λύση. Μην αρπάζεσαι. Δεν είμαι τόσο ηλίθιος να πιστεύω ότι θα σβηστούν όλα με μια συγγνώμη. Βέβαια, πρέπει να δείξω και έμπρακτα ότι μετάνιωσα. Και τι θα κάνεις δηλαδή, θα αρχίσεις να μαστιγώνεσαι μπροστά τους? Αστεία. Απλώς θα πρέπει να κάνω κάποιες κινήσεις που θα τονίσουν τη μεταστροφή μου. Όπως? Κάτι έχω στο μυαλό μου. Θα το συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα. Κάνε ό,τι θες. Έτσι κι αλλιώς το χάσαμε το παιχνίδι. Στην τελευταία παρτίδα δεν τραβήξαμε καλό φίλο. Μπορούμε όμως να μπλοφάρουμε και να κερδίσουμε τελικά. Καμιά φορά πρέπει να παραδέχεσαι την ήττα σου. Τόνια μας θα πρέπει να αφήσει τη δουλειά για αρκετό καιρό. Τι λέει η Σιλία μου, θα τα καταφέρουμε? Θα τα βγάλουμε πέρα, μην ανησυχείς. Ξέρεις τι σκέφτομαι? Ότι εμείς οι δύο περνάμε καλύτερα από
Τον αδελφό σου με την ύφη σου. Εμείς είμαστε αγαπημένη οικογένεια, αγάπη μου. Στηρίζουμε ένας τον άλλον. Θα πέρναγε ποτέ από το μυαλό σου ότι τα παιδιά μας θα μας αφήναν και θα πηγαίναν να μείνουν κάπου αλλού? Μωρούλη, μπορεί να μην έχουμε τα λεφτά τους, αλλά έχουμε το βασικό. Την αγάπη μας. Σε αυτό, καρδιά μου, είμαστε πάμπλουτοι. Θέλω να μιλήσουμε. Τώρα, τόσο επίγον είναι. Ναι. Φέρε μου πρώτα πίσω το γιο μου και μετά ζητάμε να μιλήσουμε. Άσε με, θέλω να κοιμηθώ. Όχι, Έλενα, πρέπει να μ' ακούσεις. Αυτό που έχω να σου πω αφορά όλη την οικογένεια. Όχι πάλι. Έλα, Ελπίδα. Πρέπει να μιλήσουμε. Σου είπα δεν μπορώ τώρα. Βιάζομαι. Ξενιά, δεν πρόκειται να σταματήσω αν δεν λυθεί το θέμα. Θα λυθεί. Αλλά όχι τώρα, αργότερα. Όχι τώρα. Σε παρακαλώ, μην επιμένεις. Άκου, αυτή τη στιγμή είμαι έξω από την έπαυλη. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορείς να το αποφύγεις. Καλά. Έρχομαι. Στο είπα επειδή θα γίνει μεγάλο μπαμ στην οικογένεια. Ήθελα να είσαι προετοιμασμένη. Δεν λες τίποτα? Τι να πω, έχω πάθει σοκ. Πώς είναι δυνατόν να κάνετε κάτι τόσο φρικαλαίο στον αδελφό σου? Δεν φτάνει που τον διώξατε. Πήρατε το μωρό από το μευτήριο και το πήγατε σε ίδρυμα. Ήμουνα πολύ νέος τότε. Ό,τι έκανα το έκανα για να κερδίσω την εμπιστοσύνη της Κάτιας. Ούτε αυτό το πέτυχες όμως. Είναι πολλά αυτά που δεν πέτυχα. Όπως και μια συγγνώμη που ήθελα να ζητήσω από τον Ηλία. Τώρα μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τη ζήτησες. Δεν σε έπαιρνε. Κλέψατε ένα μωρό, Μάνο. Από τότε ζω με τις τύψεις μου, βασανίζομαι. Δεν σε είδα να ζορίζεσαι τόσα χρόνια. Τώρα που κινδυνεύεις να αποκαλυφθείς, ίδρωσεσαι. Η Κάτια πάντα ασκούσε μεγάλη επιρροή πάνω μου. Ποτέ δεν μπόρεσα να τσιπάω κόντρα. Δηλαδή, αν σου ζητούσα να σκοτώσει κάποιον, θα το έκανε? Δεν στα είπα όλα αυτά για να με καθίσει στο σκαμνί, εντάξει? Και τι ήθελε, να σου δώσω και συγχαρητήρια? Μα καλά, πώς κάνεις έτσι? Εσένα γιατί σε καίει τόσο? Μεγάλωσα μαζί σου, Ξένια, και με το ίδιο πρόβλημα έχω ταυτιστεί. Είναι σαν να ψάχνω τους δικούς μου γονείς. Εντάξει, το κατάλαβα. Μπορείς όμως να μην ανακατεύεσαι στη ζωή μου. Μα γιατί δεν θέλεις να τους δεις? Εξήγησέ το μου, πες μου μια δικαιολογία, γιατί δεν το χωράει το μυαλό μου. Γιατί δεν νιώθω έτοιμη. Αυτό είναι όλο. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Θέλεις ιδιαίτερα για να πέσει την αγκαλιά τους? Φοβάμαι πως δεν θα με δεχτούν. Και δεν θα το αντέξω. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Η Βάσο δεν ξέχασε ποτέ το κοριτσάκι που έχασε. Ξένια, δίπλα τους θα βρεις πολύ αγάπη. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Το πιο πιθανό είναι να πάθει σόκα με την μπροστά της ξαφνικά.